Γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει, γιατί είχαμε μία υπόθεση πάρα πολύ περίεργη πάνω Τζίφα, που βλέπουμε δυστυχώς ότι η εγκληματικότητα συνεχίζεται και είχαμε άγρια επίθεση ληστών, όπου ξυλοκόπησαν 27χρονοι στη μέση του δρόμου. Στη μέση του δρόμου και μέρα μεσημέρι. Ναι. Και μιλάμε λοιπόν για μία περίπτωση της 27, μιας 27χρονης, η οποία ζει στο Αίγιο και πηγαίνοντας προς την πόλη, προκειμένου να κάνει κάποια ψώνια για την επιχείρησή της, ναι, πέφτει θύμα με το αυτοκίνητό της, εμφανίζονται μπροστά της τρεις κουκουλοφόροι και αναγκάζεται να σταματήσει. Όπως η ίδια λέει, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και ενώ είχα σκύψει να πάρω το πορτοφόλι για να του δώσω τα λεφτά, άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι και στο σώμα. Έχασα τις αισθήσεις μου. Η γυναίκα λοιπόν καταληστεύτηκε, της πήραν 400 ευρώ οι τρεις κουκουλοφόροι που είχε στο αυτοκίνητο, με προτεταμένο το πιστόλι, παρακαλώ, στο κεφάλι. Η ίδια σκέφτηκε, λέει, ήταν μια απόφαση 50-50, το να πατήσω γκάζι, αλλά φοβήθηκα μη με πυροβολήσουν. Έτσι δέχτηκε τον ξυλοδαρμό της ζωής της και αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο και φυσικά να αναζητούνται οι τρεις δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, πρέπει να είναι Ρωμά, οι οποίοι εξελίσσουν τη δράση τους όλο και, μάλιστα, περισσότερο, φίλοι. Μάλιστα. Μέσα στη μέση του δρόμου, σε κεντρικό δρόμο του Αιγείου.